Με την ορχήστρα των αφιερωμάτων σε τραγούδια Σταύρου Ξαρχάκου και Δήμου Μούτσι, ανοίξει η αυλαία του πολιτιστικού τετραημέρου με την επωνυμία Κλείδωνας 2012, που διοργανώνει η Θρακική Εστία Εορδέας. Το προάβλιο του πρώτου δημοτικού σχολείου Πτολεμαίδας πλημμύρισε από κόσμο, ανταμείβοντας την προσπάθεια της διοίκησης του Συλλόγου, που σύμφωνα με τον πρόεδρο Λιβέριο Πασχαλίδη, στηρίχθηκε από το Δήμο Εορδέας, την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και από πολλούς χορηγούς. Στην έναρξη των εκδηλώσεων παραβρέθηκε η Δήμαρχος Εορδέας Παρασκευή Βριζίδου, η οποία εξήρε το πολιτιστικό έργο του Συλλόγου. Οι αντιδήμαρχοι κύριοι Παναγιωτήδης Χατζόπουλος και Ασπράγκαθος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ Δημήτρης Τσαγκαλίδης, η πρόεδρος της ΚΙΠΑΠ Πίστη Κρυσταλίδου και εκπρόσωποι διαφόρων άλλων φορέων. Ενώ να σημειωθεί ότι στον ίδιο χώρο λειτουργήσε μπαζάρ παραδοσιακών χειροποίητων γλυκών κουταλιού που παρασκεύασαν οι γυναίκες μέλη του Συλλόγου. Οι φετινές εκδηλώσεις του Κλείδωνα, να αναφέρω ότι είναι αφιερωμένες στα 90 χρόνια προσφυγιάς και στα 100 χρόνια από τα ελευθέρια της Πτολεμαίδας. Βέβαια, γιορτάζοντας αυτές τις δύο μεγάλες, η μία θλιβερή και η άλλη χαρμόσυνη, εκδηλώσεις της ζωής μας. Αίσθηση προκαλεί το παζάρι καλλιτεχνικών αντικειμένων που δημιούργησε το εργαστήριο του Συλλόγου και τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Να τονιστεί ότι τα έργα αυτά κατασκευάστηκαν από μια παρέα κυριών που τους δένουν δύο κοινά σημεία, που είναι η πίστη προς τον Θεό και άρα το ανεπτυγμένο αίσθημα της φιλανθρωπίας, αλλά και η αγάπη τους προς τη δημιουργία χειροποίητων αντικειμένων, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο. Παράλληλα με τον Κλείδωνα, εξελίσσεται μια έκθεση καλλιτεχνικών αντικειμένων από το δημιουργικό εργαστήριο του Συλλόγου, όπου κυρίες έχουν κάνει κάποια άχρηστα αντικείμενα πολύ ωραία και θα τα προωθήσουμε και τα έσοδα θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι εκδηλώσεις των επόμενων ημερών θα περιλαμβάνουν χορευτικά και χοροδιακά τμήματα και αναπαράσταση του Θρακιώτικου γάμου με πλούσιο λαϊκό γλέντι, ενώ θα κορυφωθούν την Κυριακή με την αναπαράσταση του Εθίμου του Κλείδωνα στην πλατεία Αρχιγέννη, το φυσικό χώρο της Θρακικής Εστίας. Τρίτη μέρα έχει μέγιστο ενδιαφέρον για μας, γιατί είναι η αναβίωση του Θρακιώτικου γάμου σε ένα σενάριο που έχει επιμεληθεί η Ντίνα Τουλουμενίδου και σκηνοθετικά η Φρίντα Βασιλοπούλου, σύζυγος του Κώστα του Στόγια. Άπαντες είναι μέλη του συλλόγου μας και προσπαθούν εδώ και καιρό να βγάλουμε μια αξιόλογη παράσταση η οποία έχει και γέλιο και κέφι και ζωντανή μουσική και όλα. Τι επίσης, καινοτομία θα έχετε φέτος? Η καινοτομία είναι, ένα είναι το θέατρο που θα παίξουμε πρώτη φορά θεατρική παράσταση και δεύτερον έχουμε μια έκπληξη τη δεύτερη μέρα όπου θα έχουμε μια διάσημη τουρκάλα τραγουδίστρια, θα είναι ένα μέρος του προγράμματος η οποία με φιλική συμμετοχή θα μας πει τραγούδια ελληνικά σε τουρκική γλώσσα και ανάμεικτα φυσικά.